βλέπετε, μας λέει, θέλετε να με ακολουθήσετε? Θέλουμε. Λοιπόν, το πρώτο πρέπει να κάνεις, λέει, είναι να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Πρώτο α. Δεύτερο α, να άρεις το σταυρό σου. Και τρίτο α, να με ακολουθήσεις. Θα το ακούσουμε αύριο, είναι το αυριανό Ευαγγέλιο. Όστις θέλει ο πίσω μου ερθήν, απαρνησάς το εαυτόν. Αράτε το σταυρό αυτόν, ακολουθείτε με. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια. Στραφείς, λέει, εις τον όχλον. Είπε αυτά τα πράγματα. Δεν τα είπε μόνο στους Αποστόλους. Τα είπε σε όλους. Για να μην πούνε μερικοί αυτόν για τους μοναχούς. Να σταυρωθούμε τώρα. Μες θέλουμε εύκολα πράγματα, όχι σταύρωση. Μας λες άσκηση τώρα και δύσκολα πράγματα. Εμείς θέλουμε ανάσταση, χαρά, όχι ενοχές. Λοιπόν, όχι, ο Χριστός μας καλεί σε σταύρωση. Έτσι, υπάρχει σύγχρονη αίρεση που λέγεται, δεν θέλω να προκαλέσω τώρα, μεταπατερική θεολογία. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Που κηρύσσει ανάσταση χωρίς σταύρωση. Να αφαιθείς στις ειδονές και στα πάθη σου και θα βρεις τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι αγάπη. Είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Είναι και καθαρότητα. Είναι και παρθενία. Είναι και εγκράτεια. Αλλά αυτά δεν τα λέμε, ντρεπόμαστε. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Αν λέει με ντραπείτε εμένα και τα λόγια μου, θα σας ντραπώ κι εγώ. Σήμερα όλοι μιλάνε για αγάπη. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και εγκράτεια. Ποιος μιλάει για εγκράτεια σήμερα? Είναι και παρθενία. Ποιος μιλάει για παρθενία σήμερα? Βλέπετε. Είναι και σοφροσύνη. Ποιος μιλάει για σοφροσύνη σήμερα? Που είναι όλοι γάμοι διαλυμένοι με ένα σωρό παράλληλες σχέσεις. Βλέπετε. Ντρεπόμαστε να πούμε το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός θα μας ντραπεί στη Βασιλεία του Θεού. Όντως είμαστε ένοχοι. Και πρέπει να το νιώσουμε ότι είμαστε ένοχοι. Για να οδηγηθούμε στη μετάνοια. Είναι καλή ενοχή αυτή. Δεν είναι κακή ενοχή. Δεν είναι ψεύτο ενοχή. Είναι αληθινή ενοχή. Είμαστε πράγματι ένοχοι. Και αν το παραδεχτούμε, θα μπούμε στη διαδικασία της θεραπείας. Αν δεν το παραδεχτούμε, θα χαθούμε. Απλά πράγματα. Το είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους που νομίζαν ότι είναι τάξη. Και λέει, παιδιά, εγώ δεν ήρθα για τους υγιείς, ήρθα για τους ασθενείς. Τι έκανε ο Χριστός εκείνη την ώρα? Τους έλεγε, εσείς νομίζετε ότι είστε καλοί. Δεν έχετε ανάγκη μετάνοιας. Εγώ δεν ήρθα για εσάς. Ήρθα για αυτούς που θεωρούν ότι έχουν ανάγκη μετάνοιας. Για αυτούς που έχουν ενοχές. Και θέλουν να τις εξαλείψουν. Έτσι. Αυτές οι ενοχές είναι καλές. Προσέξτε. Δεν κάνω καμία, ας πούμε. Δεν έχω κάτι προσωπικό με τις ενοχές. Χαίρομαι που τα λέτε αυτά. Και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αλλά πρέπει λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλοί μας έχουν ποτίσει με αυτό το δηλητήριο. Μην δημιουργείς ενοχές στους ανθρώπους, λέει. Και υπάρχουν και ιεροκήρυκες που τα λένε. Ναι, υπάρχουν, το ξέρω. Και τους ξέρω και τα ονόματά τους. Και λέει, δεν παντρεύτηκα, λέει, για να καταπιέζομαι. Όχι, παντρεύτηκες για να σταυρωθείς. Αυτό είπε ο Χριστός. Ο γάμος είναι σταυρός. Δεν είναι τραλαλά. Όπως και ο μοναχισμός είναι σταυρός, έτσι και ο γάμος είναι σταυρός. Και ο Χριστός είπε, για ένα λόγο μόνο διαλύσει το γάμο σου. Όταν υπάρχει μοιχεία. Για κανένα λόγο δεν διαλύσει το γάμο σου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσέχετε ποιους ακούτε και τι ακούτε. Γιατί δυστυχώς δεν ορθοτομούν. Το λέω, με λύπη μου. Υπάρχουν κληρικοί που δεν ορθοτομούν. Ακούς κληρικό που σου λέει, μη μιλάς για μετάνοια. Και το γράφει κιόλας. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Όλα θα τα ακούσουμε στις μέρες μας. Δεν είναι έτσι όμως. Σταυρός είναι πάντοτε η προϋπόθεση της Ανάστασης. Χωρίς σταυρό δεν πάμε στην Ανάσταση. Χωρίς καταπολέμηση των παθών, χωρίς εξάλληψη των ενοχών, δεν πάμε στην Ανάσταση. Και η εξάλληψη των ενοχών δεν γίνεται με αυτό που κάνουν οι ψυχολόγοι. Ας σου κάνω μια απονεχοποίηση. Μην τα πιστεύεις αυτά. Αυτά θα δημιουργήσανε οι θεολόγοι και οι παπάδες. Αυτά λένε οι ψυχολόγοι. Μην ακούτε τι λέει το Ευαγγέλιο, γιατί σου δημιουργεί ενοχές. Είναι ακριβώς αυτή η διαβολική διδασκαλία που σε θέλει αθεράπευτο. Ενώ αν ακούσεις το Ευαγγέλιο, τότε θα θεραπευτείς και τότε θα φύγουν όλες οι ενοχές. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να τα πάρουμε σοβαρά. Να δούμε τι λέει ο Χριστός ακριβώς. Και ξέρετε που θα το δούμε? Στη ζωή και στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Αν βγάλουμε τους Άγιους Πατέρες, όπως λέει αυτή η σύγχρονη αίρεση, χαθήκαμε μετά. Χάσαμε το Ευαγγέλιο το αυθεντικό.
Και μετά ο καθένας, σαν προτεστάντης ή προτεσταντίζων, θα ερμηνεύει όπως θέλει το Ευαγγέλιο. Και θα σου λένε ονόματι της αγάπης και ομοφιλόφιλοι, καλοί άνθρωποι είναι. Βεβαίως, πολύ καλοί, όλοι καλοί είναι, αλλά αυτά που κάνουν δεν είναι καλά. Και οφείλουμε να το πούμε ότι δεν είναι καλά. Είναι αντίθετα με το Ευαγγέλιο αυτά που κάνουν. Και δεν είναι έλλειψη αγάπης να το πεις αυτό. Είναι αλήθεια. Και ούτε τους δημιουργείς ενοχές όταν το πεις. Πρέπει να τους το πεις επειδή τους αγαπάς. Όταν το παιδάκι σου πηδάει από τον πέμπτο όροφο και σκοτώνεται, δεν μπορείς να πεις καλά έκανε. Έτσι δεν είναι. Γιατί η αυτοκτονία είναι η χειρότερη αμαρτία.